Κύριε Υπουργέ, η διαχρονική συνειδητή απαξίωση και εγκατάλειψη απόλυση της κυβερνήσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έχουν ως αποτέλεσμα τις τεράστιες ελλείψεις, τα τεράστια κενά σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, γιατρών, νοσηλευτών, διοικητικού προσωπικού, αντίστοιχα βοηθητικού, αλλά και σε υπηρεσίες όπως η καθαριότητα, η φύλαξη και άλλες. Έτσι λοιπόν, χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πολιτικής αποτελούν και οι εργαζόμενοι στους τομείς της καθαριότητας και φύλαξης των κέντρων υγείας και των τοπικών μονάδων υγείας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Έτσι λοιπόν, για τα 47 κέντρα υγείας και τις 16 τοπικές μονάδες υγείας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας προσλήφθηκαν τέλη του 19, αρχές του 20, ανέλαβαν με σύμβαση ορισμένου χρόνου, 8 μήνες δηλαδή, περίπου 120 εργαζόμενοι για τις ανάγκες στους τομείς καθαριότητας και φύλαξης των συγκεκριμένων μονάδων υγείας. Στη συνέχεια δόθηκε μια τετράμινη παράταση των συμβάσεών τους έως το τέλος του 2020 και εκ νέου από το Γενάρη εξάμηνη παράταση έως τις 30 δηλαδή έκτου του 2021, οπότε οι συμβάσεις τους λήγουν. Είναι κατανοητό ότι όχι μόνο ο αριθμός των συγκεκριμένων εργαζομένων που καλύπτουν ανάγκες, πραγματικές ανάγκες των μονάδων της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια, αλλά αντίστοιχα μπροστά στο ζήτημα της λήξης των συμβάσεών τους βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανασφάλεια, την εργασιακή φυσικά ανασφάλεια, την αβεβαιότητα και πολύ δε περισσότερο από τον Ιούνιο και μετά που θα λήξουν οι συμβάσεις τους θα οδηγηθούν στην ανεργία. Συνεπώς τα ερωτήματα, κύριε Πρόεδρε, είναι στην κατεύθυνση μονιμοποίησης, αν προτίθεται ο Υπουργός, η κυβέρνηση, να μονιμοποιήσει τους συγκεκριμένους συμβασιούχους στους τομείς της καθαριότητας και φύλαξης των κέντρων υγείας και των τοπικών μονάδων υγείας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, αλλά αντίστοιχα να προχωρήσει και στην κάλυψη όλων των αναγκών στους συγκεκριμένους τομείς φύλαξης και καθαριότητας με όλο το αναγκαίο επιπλέον προσωπικό με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας. Ευχαριστώ. Κύριε Λαμπρούλη, επιτρέψτε μου καταρχάς να τονίσω για μία ακόμη φορά ότι κάθε εργαζόμενος στον τομέα της υγείας διαδραματίζει το δικό του σημαντικό ρόλο. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αφήσουμε τις δομές υγείας και τα κέντρα υγείας που αναφέρεστε χωρίς τις απαραίτητες και αναγκαίες υπηρεσίες όπως είναι αυτές που αναφέρεστε, την φύλαξη και την καθαριότητα. Να σας θυμίσω ότι περισσότεροι από 20.000 συμβασιούχοι ενισχύουν σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι σαφές ότι δεν μπορούν από τη μία μέρα στην άλλη όλοι να γίνουν μόνιμοι και έχουμε ξεκαθαρίσει από την πρώτη και όλα στιγμή που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση και κυρίως της χώρας και κυρίως με το ξέσπασμα της πανδημίας ότι προτεραιότητά μας είναι να καλύψουμε τις κενές θέσεις σε νοσηλευτικό προσωπικό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σίγουρα οι υπηρεσίες, όπως είπα, καθαριότητας, φύλαξης και ζήτησης απασχολούν σημαντικό αριθμό συμβασιούχων και είναι σαφές, το επαναλαμβάνω, ότι οι βοηθητικές αυτές οι υπηρεσίες είναι αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία αυτών των δομών. Και το προσωπικό που απασχολείται σε αυτές θα πρέπει να εργάζεται σε ένα ξεκάθαρο και ασφαλές πλαίσιο. Και αυτό το πλαίσιο προσπαθούμε ως πολιτεία να διασφαλίσουμε. Λίγο πιο δυνατά, κύριε Υπουργέ, αν είναι δυνατόν για να ακούει ο Υπουργός. Να σας θυμίσω επίσης ότι το επικουρικό προσωπικό που υπηρετεί σε αυτούς τους τομείς που αναφέρεται έχει παραταθεί η σύμβασή τους προκειμένου να υπάρχει συνέχεια στις υπηρεσίες που προσφέρουν. Από όλα τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει μέχρι σήμερα είναι σαφές ότι δίνουμε λύσεις, φροντίζουμε
να μην υπάρχουν προβλήματα στον τομέα της καθαριότητας και της φύλαξης σε όλες τις μονάδες υγείας και εξετάζουμε όλες τις προτάσεις, λύσεις ενδεδειγμένες που υπάρχουν προκειμένου να διασφαλίσουμε, όπως είπα, την ομαλή λειτουργία των δομών υγείας και την παροχή, την απρόσκοπτη παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών υγείας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Υπουργέ, πέρα από το γενικό, βεβαίως το μερικό έχει να κάνει με το γενικό, με την έννοια των συγκεκριμένων ζητημάτων που βάζει η επίκαιρη ερώτηση, δηλαδή τους εργαζόμενους στην 5η υγειονομική περιφέρεια που προσλήθηκαν ως συμβασιούχοι, λίγη η σύμβασή τους 36, πάνε, μένουν στην ανεργία λοιπόν. Εμείς στη βάση του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αναδεικνύοντας μέσα από την ερώτηση, αυτό θέλουμε να δεσμευτεί η κυβέρνηση, για παράδειγμα, στη βάση των ερωτημάτων, ότι αυτοί οι 120 θα συνεχίσουν να δουλεύουν, εμείς λέμε, με μόνιμη και σταθερή εργασία. Πολύ δε περισσότερο που για όλες αυτές τις μονάδες, τα κέντρα υγείας εννοώ και τις τοπικές μονάδες υγείας, σας είπα και τα νούμερα, τα ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες για την καθαριότητα και φύλαξη. Γιατί δείτε, στην δεύτερη παράταση, την εξάμηνη παράταση του 2021, από τους 120 που ήταν στην αρχική σύμβαση, τώρα έχουν μείνει μόνο 93. Οι άλλοι για διάφορους λόγους αποχωρήσανε, δεν ξέρω τι συνέβη, είναι πολύ λιγότεροι. Άρα λοιπόν και οι ανάγκες αυτών των μονάδων υγείας, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή της 5ης υγειονομικής περιφέρειας, είναι πολύ πίσω από τις απαιτήσεις, από τις ανάγκες των μονάδων, αυτό του αριθμού των εργαζομένων. Και παράλληλα χρειάζεται επιπλέον προσωπικό στους τομείς αυτούς. Εμείς λέμε με μόνιμη και σταθερή εργασία. Πάγιες είναι οι ανάγκες όλο το 24ωρο. Γιατί δείτε, αν κάνετε μια διαίρεση, ένας εργαζόμενος, δηλαδή ένα κέντρο υγείας θα έχει φύλαξη, άλλο θα έχει καθαριότητα και αντίστοιχα. Λοιπόν, άρα είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες. Βεβαίως εσείς αναφέρατε ένα μεγάλο νούμερο, 20.000 συμβασιούχοι, δεν έχει, γιατί το κράτος έχει να δει στο ΝΑΤΟ 4,5 δις. Για την υγεία δεν έχει εν μέσω πανδημίας και να πάρει. Και ξέρετε τώρα, με βάση, εγώ σας λέω τους οργανισμούς, αυτά που αναδείκνυαν και οι υγειονομικοί όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι με βάση τις κενές θέσεις που υπάρχουν, οι ανάγκες σε γιατρούς στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι 6 με 7.000 και αντίστοιχα 20 και 25.000 νοσηλευτές. Να μην πούμε για άλλο προσωπικό. Άρα λοιπόν, με συμβασιούχους φυσικά και δεν αντιμετωπίζονται, αλλά αυτό πατάει βεβαίως σε μια συγκεκριμένη πολιτική, εφαρμογή μια συγκεκριμένη πολιτική και από την κυβέρνησή σας όπως και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, που θεωρείται τη δημόσια υγεία κόστος για το κράτος. Και αυτή είναι η αιτία που οδήγησε τις δημόσιες μονάδες υγείας, τα νοσοκομεία, την πρωτοβάθμια ειδικά φροντίδα υγείας, ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες της πανδημίας, εδώ και ένα χρόνο, αντιμέτωπες με τις τραγικές και τεράστιες ελλείψεις μόνιμου προσωπικού. Αντίστοιχα, κρατικούς πόρους, να σας θυμίσω την περικοπή για τον προϋπολογισμό του 2021 για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, 90 και κάτι εκατομμύρια. Μια εικόνα λοιπόν που θέτει εν μέσω πανδημίας ακόμα σε πιο τραγική και επικίνδυνη κατάσταση το λαό μας και σε τεράστιους φυσικά κινδύνους. Γιατί δείτε, μπορεί για παράδειγμα ο Πρωθυπουργός χθες, προχθές, δεν κάνω λάθος, να παρουσίασε ένα οδικό χάρτη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Όμως αυτό που επιβεβαίωσε ήταν η άρνηση της κυβέρνησης για ουσιαστική θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας σε όλες τις βαθμίδες του. Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Αφού εξάλλου ο εμβολιασμός από μόνος του, το ξέρετε πολύ καλά, δεν μπορεί και δεν είναι σε θέση να δώσει την τελειωτική απάντηση στην πανδημία. Και απέναντι, εμείς λέμε, σε αυτή την κατάσταση που βιώνει ο λαός μας εν μέσω πανδημίας, αλλά και με βάση τις πολιτικές που χαράσονται για την επόμενη περίοδο, το επόμενο διάστημα, εμείς λέμε ότι χρειάζεται να διαμορφώσει ο ίδιος ο λαός το δικό χάρτη για να μην πληρώσει ξανά τα σπασμένα της νέας κρίσης. Διεκδικώντας παράλληλα, συγχρόνως, την ικανοποίηση
των δικών του σύγχρονων αναγκών ενάντια στη στρατηγική της κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και κεφαλαίου. Και φυσικά μια πρώτη απάντηση, να είστε σίγουροι ότι θα δοθεί στις 6 του Μάη στην απεργία των εργαζομένων. Ευχαριστώ, κύριε.